Και τώρα εμείς να αλλάξουμε θέμα, μαζί μας ο Μίλτος Σακελάρης και πάλι, να δούμε τι ακριβώς συνέβη με την υπόθεση αυτή στη Θεσσαλονίκη, με τη γυναίκα, την ετοιμόγενη, σε προχωρημένη κύση, η οποία βρέθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και άκουσον, επειδή το νοσοκομείο δεν εφημέρευε, η ίδια καταγγέλει ότι την έδιωξε, ενώ έπασχε από αιμορραγία και μετά, στη συνέχεια, το αποτέλεσμα, έχασε το παιδί της. Και η ίδια φυσικά ξέσπασε, λέγοντας ας βγουν μπροστά μου να πούν ότι δεν είχα αιμορραγία. Φυσικά υποστηρίζει ότι πήγε μαζί με τον σύζυγό της στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, της είπαν ότι δεν εφημέρευε Ελένα και στη συνέχεια την παρέπεμψαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Έχουν καταθέσει μηνύσεις, ζητούν απαντήσεις. Το παιδί γεννήθηκε και έχασε την ζωή του. Καταγγέλουν όλη αυτή την καθυστέρηση, όπως υποστηρίζουν, και τονίζουν πως έπρεπε στην ουσία να την περιθάλψουν όταν πήγε στο Ιπποκράτειο και όχι να παραπεμφθεί στο Παπαγεωργείο. Το νοσοκομείο, βέβαια, από την πλευρά του έχει εξέδωσε μία ανακοίνωση στην οποία λέει ότι έγιναν όλες οι ενδεδειγμένες εξετάσεις, ότι η γυναίκα έπασχε από κορονοϊό. Ότι δεν ότι μπήκε κάτι. Σε μία ειδική πτέρυγα για να να την προσέξουν περισσότερο και ότι δεν είδαν αιμορραγία. Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου. Εμείς πάμε σε αυτό το σημείο να συνομιλήσουμε με τον κύριο Χαράλαμπο Αποστολίδη. Είναι ο δικηγόρος της γυναίκας. Καλή σας ημέρα, Μίλτο Σακελάρη, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Αποστολίδη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καταρχάς, να μας πείτε λίγο εσείς από την πλευρά σας τι ακριβώς συνέβη όταν η δική σας η εντολέα σας έφτασε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο και ισχυρίζεται ότι έπασχε από αιμορραγία. Έφτασε στις 7 η ώρα το πρωί, στην 39η εβδομάδα της κοιήσεως. Όσες από εσάς είναι μητέρες, ξέρετε ότι είναι η εβδομάδα του τοκετού. Το επίμαχο διάστημα, ναι. Ναι, με αφόρητους πόνους. Κάτω χαμηλά στη μήτρα, όπου στις 7 και 20 επελήφθηκαν επιτέλους και υποτίθεται ότι της κάνανε ένα καρδιοτοκογράφημα, το οποίο είναι λειψό, τουλάχιστον αυτό που μας δώσανε, διότι στο σημείο που είναι το τοκογράφημα είναι αλλοιωμένο. Υπάρχει μια μαύρη ταινία. Παρά την εισαγγελική παραγγελία, αντίγραφο του υπερήφου δεν μας δώσανε. Αυτές οι εξετάσεις έγιναν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η ίδια ήταν στο αυτοκίνητο. Έφτασε δηλαδή στο τμήμα επειγόντων. Της έγιναν αυτές οι εξετάσεις και στη συνέχεια τι έγινε. Υποτίθεται ότι της γίνανε εξετάσεις. Διότι αν γινόταν εξετάσεις κανονικές και σοβαρές διαγνώσεις, όχι στο πόδι, θα έπρεπε να οδηγηθεί ευσπευμένα στο ακροατήριο, γιατί το έμβριο είχε και ισχυακή προβολή. Δεν μπορούσε να γίνει φυσιολογικός τοκετός με ισχυακή προβολή. Κατέβαινε ανάποδα, δηλαδή με τα πόδια. Και της είπανε, ξέρετε, εμείς σε μισή ώρα τελειώνουμε. Πάτε στο Παπαγεωργίου να φύγετε, να πάτε αλλού, να σας δουν εκεί. Με το δικό της αυτοκίνητο ή της παρήχαν και κάποιο στενοφόρο ή κάλεσαν ενδεχομένως από το άλλο νοσοκομείο. Την πέταξαν κυριολεκτικά στο αυτοκίνητο του συζύγου, παρά τις διαμαρτυρίες της και την αιμορραγία της. Και αναγκάστηκε μισή ώρα να διασχίσει τον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης, γιατί το Παπαγεωργίου είναι έξω από, από τη Θεσσαλονίκη, να χαθεί άλλη μισή ώρα και εκεί μέχρι, χωρίς συνοδευτικά έγγραφα, να ξέρουν οι άλλοι γιατροί τι κάναν, τι είδαν, τι έχει ή ότι δεν έχει τίποτα. Γιατί κοιτάξτε, αυτός ο αστείος ισχυρισμός του Ιπποκρατίου διαψεύστηκε από την ανακοίνωση του άλλου του νοσοκομείου του Παπαγεωργίου. Για εξηγήστε μας, γιατί εμείς αυτό που γνωρίζουμε, κύριε Αποστολίδη, είναι ότι στο το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, η διοίκηση του νοσοκομείου εξέδωσε ανακοίνωση που έλεγε ότι έγιναν οι ενδεδειγμένες εξετάσεις. Εσείς μας λέτε ότι στο Παπαγεωργίου, στο άλλο νοσοκομείο, το οποίο εφημέρευε και έστειλαν την γυναίκα, την 30χρονη γυναίκα, υπήρχε διαφορά, υπήρχε άλλη άποψη. Ναι, μα η ανακοίνωση του νοσοκομείου, που να τη διαβάσετε, είπε «Εμείς ενεργήσαμε τάχιστα, αλλά ήταν ήδη αργά. Η γυναίκα είχε υποστεί ήδη αποκόλληση πλακούντα και ρήξη μήτρας. Το πώς σώθηκε κι αυτή είναι θαύμα, οφείλεται στους γιατρούς του Παπαγεωργίου». Το Παπαγεωργίου, λοιπόν, διαψεύδει το Ιπποκράτειο. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω τι είδους εξετάσεις τις κάναν. Γιατί δεν μας δίνουν τα έγγραφα. Νομίζω αυτό δεν γνωρίζω, αλλά λογικά είναι ιατρικό απόρριτο. Εννοείται να τα δώσουν τα έγγραφα σε εσάς. Όχι, δεν είναι ιατρικό απόρριτο. Όταν ο ίδιος ο ασθενής ζητάει τον φάκελο νοσηλείας του, δεν υπάρχει ιατρικό απόρριτο. Ιατρικό απόρριτο υπάρχει να τα δώσουν σε εσάς. Και μάλιστα ο εισαγγελέας διέταξε να τις τα δώσουν. Δεν μας τα δίνουν τα έγγραφα. Και μάλιστα λένε και διάφορα, αυτή η ανακοίνωση του Ιπποκρατίου είναι κατάπτυστη. Δηλαδή τι έγινε, θαύμα, αντίστροφο θαύμα. Και σε μια ώρα μέσα η γυναίκα
υπέστη όλα όσα υπέστη, με αποτέλεσμα να γεννηθεί ένα άπνοο παιδί, το οποίο διασωληνώθηκε αμέσως. Άσφυγμο. Αυτό το παιδί γεννήθηκε δηλαδή άσφυγμο στον Παπαγεωργίου. Με εγκεφαλοπάθεια υποξυγονεμική. Δηλαδή το παιδί κάποια στιγμή έπαυσε να αναπνέει στην κοιλιά της μάνας του, επειδή είχε και ο πλακούντας αποκολληθεί, άρα έπαυσε να επικοινωνεί με την μητέρα ενδοκοιλιακά και σε κάθε περίπτωση είχε διαραγεί και η μήτρα. Δηλαδή αυτό το θαύμα έγινε στο μισάωρο. Αυτά δεν γίνονται. Οι γιατροί, κύριε Αποστολίδη, σας μετέφεραν ότι αν στο Ιπποκράτειο την είχαν παραλάβει την γυναίκα, την είχαν φροντίσει, θα είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Εάν και στο Ιπποκράτειο και στην επόμενη ώρα, δεν λέω καν στο μισάωρο, την είχαν οδηγήσει εκτάκτως, εντός δεκαλέπτου λένε τα πρωτόκολλα σε τέτοιες περιπτώσεις, στο χειρουργείο και της κάναν την κεσαρική τομή, η οικογένεια θα είχε το τρίτο της παιδί τώρα. Πολλοί μας λένε γιατί καθυστερήσατε τόσο καιρό, μα τώρα μέσα στον πόνο τους δύο γονείς, οι οποίοι έχουν ένα βρέφος στην εντατική, στη ΜΕΘ του Παπαγεωργίου, ο μόνος τους καημός ήταν να πάνε να κάνουν τη μήνυση. Και νομίζω δεν είναι και της παρούσης αυτό το ερώτημα, για ποιο λόγο τώρα, για ποιο αυτό λόγο που αποφάσισαν οι γονείς. Κύριε Αποστολίδη, εύχομαι να δοθεί ένα τέλος σε αυτό το μαρτύριο της οικογένειας με τα αναπάντητα αυτά ερωτήματα. Πείτε μας. Λένε πολλοί διάφοροι συνδικαλιστές, οι οποίοι παίρνουν το ρόλο του συνήγορου υπεράσπισης, ότι τάχα από το περιστατικό του Αγίου Ανδρέα πήραμε φόρα όλοι και καταγγέλουμε. Με τον 49χρονο εννοείται που εξέπνευσε έξω από το νοσοκομείο. Εμείς τη μήνυση την κάναμε 27 Ιουνίου, δηλαδή σχεδόν ένα μήνα πριν ή 15 μέρες πριν συμβεί το περιστατικό στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Άρα που πουθενά δεν οθηθήκαμε. Απλά έπρεπε να τελειώσουν οι διαδικασίες, να ζητήσουμε νεκροψία, νεκροτομή, να μαζέψουμε τα έγγραφα τα οποία δεν μας τα δίναν και εν πάση περιπτώσει έπρεπε να ταφεί το μωρό. Έπρεπε να θρηνήσουν οι άνθρωποι. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα, κύριε Αποστολίδη. Εμείς ευχόμαστε να πραγματικά αυτή η οικογένεια να βρει ηρεμία και να δοθούν και οι απαντήσεις που πρέπει να δοθούν και να τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει να τιμωρηθούν εάν ευθύνονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.